Σας καλό. Καλό μεσημέρι. Και εσείς, οι νοσηλευτές, στην απεργία της Τετάρτης. Οι νοσηλευτές, μαζί με τους όλους τους στο δημόσια νοσηλευτήρια, τους διοικητικών προσωπικών, το προσωπικό των λογιστηρίων, των γραφειακών προσωπικών που προέρχεται από τον ΟΚΙΠΗ, θα κατέλθουν σε 8 οριστά συνεργασίας την Τετάρτη 25 του μηνός από η ώρα 7 μέχρι η ώρα 3 το απόγευμα. Μάλιστα. Και πώς δηλαδή θα υπάρχει προσωπικό ασφαλείας στους νοσηλευτές ή όλοι? Αυτά όλα έχουν ήδη διευθετηθεί. Έχουμε συντονιστεί όλες τις συντεχνίες. Έχουν γίνει οι απαιτούμενες όλες εκείνες οι ενέργειες. Για να υπάρχει προσωπικό ασφαλεία σε όλους τους τομείς, δεν πρόκειται να αφήσουμε κανέναν συμπολίτη μας να κινδυνεύσει για οτιδήποτε. Όσοι είναι εντός των νοσηλευτηρίων, σαν ασθενείς νοσηλευόμενοι, θα τους παρέχουμε ό,τι χρειάζονται. Για τις πρώτες βοήθειες θα υπάρχει προσωπικό ασφαλεία, θα αντιμετωπίζει τα περιστατικά εκείνα που είναι κατηγορίας, όπως τα ονομάζουν στην κατηγοριοποίηση 1 και 2, αλλά θα γίνεται και μια αξιολόγηση επιτόπου, ούτως ώστε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα συμβεί οτιδήποτε απρόοπτο και δυσάρεστο. Τώρα, στην ουσία των διαβουλεύσεων με τον ΟΚΙΠΗ δεν αλλάζει τίποτα. Παμετακίνητοι και οι δύο στις πλευρές σας. Είστε χωρίς ουσιαστικό δυστυχώς, αγαπητέ διάλογο. Νικήτα, δυστυχώς, ο ΟΚΙΠΗ, ενώ είχε στα χέρια του την απόφαση μας πέραν του ενός μηνός, δεν έκαμε καμία κίνηση και δεν έχει προσεγγίσει τις τεχνίες για να υποβάλει οποιαδήποτε πρόταση. Εκείνο που μας είπε το μοναδικό είναι ότι δεν βγαίνουμε οικονομικά για να ικανοποιήσουμε το αίτημα. Να θυμίσω ότι σας λένε ξεκάθαρα δεν έχουν χρήματα για να σας ικανοποιήσουν. Αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό από εμάς. Και να πω ότι για αυτό το θέμα, μετά από παρέμβαση του τότε Υπουργού Υγείας του κ. Χατζιπαντέλα και της Γενικής Διευθύντριας, είχε συμφωνηθεί να σχηματιστεί έναν κοινό κλιμάκιο, τεχνικό κλιμάκιο, να μελετήσει την πιθανή δαπάνη που θα προκύψει από την εισήγηση των συντεχνίων. Και από το πόρισμα αυτού του τεχνικού κλιμακίου διαφάνηκε ότι το ποσό δεν είναι τόσο ψηλών και από... Δηλαδή, πόσα είναι τα εκατομμύρια που σας χωρίζουν με τον ΟΚΙΠΗ? Μιλούμε από ό,τι ξέρω από το τεχνικό κλιμάκιο, γύρω στα 5 εκατομμύρια. 5 εκατομμύρια και δεν ενοχλεί, λέτε, τον ΟΚΙΠΗ να έρθει να τα βρει μαζί σας και αφήνει την απεργία να εξελιχθεί, που θα ταλαιπωρήσει χιλιάδες ανθρώπους? Θεωρώ ότι ο ΟΚΙΠΗ θέλει αυτόν τον οργανισμό να τον κρατήσει, να το δυναμώσει, να έχει ικανοποιημένους σε έναν μεγάλο βαθμό τους εργαζόμενους για να μπορέσουν και αυτοί να παρέχουν εκείνα όλα που πρέπει να παρέχουν και να προσφέρουν τις υπηρεσίες. Θεωρώ ότι δεν είναι εμπόδιο τα 5 εκατομμύρια, κοντά στα 600 τόσα εκατομμύρια που είναι ο προϋπολογισμός, 450 με 500 κάπου εκεί. Μάλιστα. Εμείς υποβάλαμε τις εισηγήσεις μας. Ο ΚΙΠΗ δεν ήρθε να υποβάλει οποιαδήποτε αντιπρόταση. Αντίθετα, παρέμεινε εκεί στο κομμάτι ότι οικονομικά δεν μπορούμε. Να θυμίσω ότι... Πριν το θυμίσετε, ένα λεπτό. Βάλτε μια ανωτελεία, μείνετε μαζί μας. Κύριε Χαριλάου, γιατί δεν πάτε να συζητήσετε με τους ανθρώπους που θα απεργήσουν την Τετάρτη? Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι. Καταρχήν να πούμε το εξής, ότι ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας έχει καταθέσει πρόταση στην συντεχνία, που βασίζεται σε 4 πυλώνες και δίνει μισθοδοτική αύξηση, όχι όμως τη μισθοδοτική αύξηση την οποία εισηγούνται οι συντεχνίες όλες, ότι ό,τι δικαιώματα έχει ο δημόσιος υπάλληλος, τα ίδια δικαιώματα πρέπει να μεταφερθούν. Δηλαδή, τους δίνεται από τα 5 εκατομμύρια που μου λέει τώρα ο κύριος Αρχιδίδης? Δεν είναι θέμα το ούτε 5, ούτε 10, ούτε 100, ούτε 200. Δεν είναι θέμα των 5, των 10, των 100, των 200. Είναι θέμα βασικών αρχών και φιλοσοφίας. Μάλιστα. Ένα λεπτό. Βασικές αρχές και φιλοσοφία, λέει κύριε Αργυρίδη, ο κύριος Χαριλάου. Ένα λεπτό, δεν ακούγεστε. Ξαναπείτε το τώρα. Εμείς, ναι.
Εμείς λέμε ότι ένας δημόσιος οργανισμός της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν μπορεί να διαφέρει η όρη εργοδότησης των υπαλλήλων του οργανισμού του ΟΚΙΠ από τους υπόλοιπους οργανισμούς δημοσίου δικαίου. Ένα λεπτό. Αυτό περιμένετε να απαντήσει. Επ' αυτού τι λέτε, κύριε Χαριλάου? Θέλω να απαντήσω όμως και σε κάτι άλλο. Θα το πείτε μετά ένα-ένα. Απαντήστε, κύριε Χαριλάου. Ο κάθε οργανισμός δημοσίου δικαίου, κύριε Κυριάκου, είναι διαφορετικό. Είναι διαφορετικό. Έχει οργανισμούς δημοσίου δικαίου οι οποίοι δεν καλούνται ούτε να ανταγωνιστούν κανένα, ούτε είναι υποχρεωμένοι να έχουν έσοδα. Απλώς έχουν έναν προϋπολογισμό, τον οποίο ψηφίζεται από την Βουλή των Αντιπροσώπων και παίρνουν από αυτόν τον προϋπολογισμό. Τι θα κάνετε για να αποτρέψετε την απεργία, κύριε Το οικονομικό το κατάλαβα. Το εξής. Ναι. Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας είναι ένας οργανισμός ο οποίος έχει κληρονομήσει όλους τους δημόσιους υπαλλήλους που εργάζονται στα δημόσια νοσηλευτήρια με έναν τεράστιο μισθολογικό κόστος που όλοι το γνωρίζουμε αυτό το πράγμα. Άρα μην μιλάμε μόνο για 5 εκατομμύρια, να μιλούμε και για τις προσαυξήσεις. Ωραία, πείτε μου, κύριε Χαριλάου, αν θα κάνετε βήμα για να μην γίνει απεργία την Τετάρτη. Θα κάνετε κάτι? Μα εξώσον έχουμε μάθει, έχει συγκαλέσει σύσκεψη ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών το απόγευμα. Σήμερα. Εκεί θα συζητηθούν όλα αυτά τα θέματα. Πάλι θέλετε μεσάζοντες για να λύσετε τα προβλήματα. Όχι, εμείς έχουμε κάνει την προσπάθεια μας, κύριε Κυριάκου, αλλά το να απορρίπτεις όσες προτάσεις σου κάνει ο εργοδότης σου με το πρόσχημα ότι εμείς θέλουμε, είμαστε, πρέπει να λειτουργά όπως λειτουργούν οι υπόλοιποι άλλοι, οι μη κρατικοί οργανισμοί, χωρίς να λαμβάνεις υπόψη τις ιδιαιτερότητες, τον τρόπο που εργάζεται, ότι είναι σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Άρα θα πάτε, σας κάλεσαν, κύριε Αργυρίδη, το απόγευμα στο Υπουργείο Οικονομικών? Έχει κληθεί ο Γενικός Γραμματέας της ΠΑΣΥΔΗ, αλλά τι άλλοι θα παρευρεθούν δεν έχω ενημέρωση. Άρα να βάλουμε έκτακτη σύσκεψη για την απεργία των εργαζομένων στα νοσοκομεία στο Υπουργείο Οικονομικών. Έκτακτη σύσκεψη για να δούμε πώς το επιλύουμε. Αγαπητέ κυνηγήτα, θέλω να σχολιάσω δύο πράγματα. Πείτε τα. Λοιπόν, θέλω να υποβάλλετε, διότι σε εμάς πιθανόν να μην απαντήσουν, να υποβάλλετε εσείς δημοσιογραφικά στον κύριο Χαριλάου. Πείτε το, για να το ξαναπώ, να το ακούσει. Να σας ενημερώσει όσοι υπαλλήλοι προληφθήκαν από τον ΟΚΙΠ και έχουν την κάνει με ελαφρά πηγηματάκια, έχουν φύγει σε άλλες υπηρεσίες, είτε σε άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου, είτε στο δημόσιο. Και να απαντήσουν και γιατί αυτοί τα ικανά στελέχη που επρόλαβε ο οργανισμός έχουν φύγει. Να μας απαντήσει γιατί από τους 97 νοσηλευτές που υπήρχαν στον κατάλογο διοριστέων, ο οποίος εξέλιπε, ούτε οι μισοί δεν αποδεχτήκαν να διοριστούν στο δημόσιο. Να μας απαντήσει γιατί αρκετοί γιατροί έχουν φύγει. Μάλιστα. Και με αυτό ωραία, τον τρόπο επειδή δουλεύετε πολλά δεν θα τα θυμάται. Ακούστε να απαντήσει. Ένα λεπτό. Τα θυμάται, είναι καλός ο συνάδελφος. Ναι, είναι καλός. Να απαντήσει όμως. Θέλω όμως να κάνω άλλη μια διευκρίνηση. Όχι, του λέτε ένα λεπτό, χάνουμε την ουσία. Ελάτε κύριε Χαριλάου. Εάν θεωρούμε, κύριε Κυριάκου, ότι ο δημόσιος τομέας προσφέρει περισσότερα από ό,τι προσφέρει ο ΟΚΙΠ, τότε να μεταφέρουμε αυτά τα οποία προσφέρει ο ιδιωτικός τομέας, να τα μεταφέρουμε και στον οργανισμό μας. Κανέναν απολύτως πρόβλημα. Και όσον αφορά και τον μισθό των νοσηλευτών, όσον αφορά και τα υπόλοιπα άλλα, το πώς λειτουργά και τα ωράρια, να τα μεταφέρουμε. Κανέναν απολύτως πρόβλημα. Και απαντώ ευθαρσώς. Οι νοσηλευτές οι οποίοι αρνήθηκαν να έρθουν, δεν ήταν γιατί ήταν λίγα τα λεφτά τα οποία θα έπαιρναν από τον οργανισμό όπου είναι η ίδια αρχική μισθοδική βαθμίδα που είναι στο δημόσιο. Είναι γιατί οι άνθρωποι, γιατί μιλούμε μαζί, εργάζονται σε προσωπικούς γιατρούς, είναι πενθήμερον, έχουν παιδιά, μικρά παιδιά. Μπορεί να είναι λόγω και των συνθήκων εργασίας. Μάλιστα. Ακριβώς, είναι η συνθήκη. Λοιπόν, θα πάτε εκεί στο Υπουργείο Οικονομικών. Επιτρέψτε μου να πω το εξής. Όσον αφορά, πείτε το. Κάποιοι άλλοι οποίοι έχουν φύγει, ναι, όταν έχεις έναν άνθρωπο με διδακτορικό ή με μεταπτυχιακό και διεκδικά μια θέση γραφέα στην Α2 κλίμακα, απλώς για να περάσει λίγο χρόνο μέχρι να βρει θέση εργασίας στη σπουδή που εσπούδασε, τότε είναι κατανοητό γιατί φεύγει ο άνθρωπος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι ώρα είναι η σύσκεψη το απόγευμα, κύριε Χαριλάου?
2:30 εκεί στο Υπουργείο Οικονομικών. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αργυρίδη, και ευχαριστώ και εσάς, κύριε Χαριλάου. Να είστε καλά και οι δύο. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Παρέμεινε όμως μια απάντηση. Θα το απαντήσει την επόμενη φορά, γιατί τρέχει ο χρόνος. Ξέφυγα με τον χρόνο. Υπόσχομαι να το απαντήσω. Να μου επιτρέψετε. Ναι, δεν, δεν έχουν φύγει από τον οργανισμό ανθρώποι που προληφθεί κατογραφή και έχουν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό. Ναι. Έχουν φύγει αρκετά στελέχη τα οποία ήταν σε υπεύθυνες θέσεις και έχουν πάει σε άλλους οργανισμούς. Επίσης οι νοσηλευτές, αν η μισθοδοσία τους ήταν ό,τι αντιστοιχεί στο δημόσιο, θα ερχόντουσαν. Δεν παίρνουν τον μισθό οι νοσηλευτές του ΟΚΙΠ που έπρεπε να παίρνουν και με βάση τη συμφωνία που έχουμε κάνει. Παίρνουν α8 κλίμακα πλην 5-6 προσαρτήσεις. Δεν έχω βγάλει το συμπέρασμα μου ακόμα, βλέποντας τη μισθοδοσία των συναδελφών μου. Και το πιο σοβαρό, δεν μπορεί να συνεχίσει αυτή η κατάσταση να έχουμε 3-4-5 ταχυτήτων υπαλλήλου σε ένα οργανισμό ο οποίο θέλει να πάει μπροστά και να ανταγωνιστεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αργυρίδη. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, ευχαριστώ.